Εκρηκτικό παραμένει το πρόβλημα για χιλιάδε κριτικού που περιμένουν μάταια να του δοθεί σύνταξη εν μέσω μάλιστα δύσκολων οικονομικών συνθήκων, ενώ η υπόθεσή του εκρεμεί εδώ και καιρό. Για το θέμα είναι ενήμερο ο διοικητή του ΕΦΚΑ Παναγιώτη Δούφεξη, ο οποίο παραδέχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα στο νησί, κάνοντα λόγο για 2.000 εκρεμή συντάξει, με του κριτικού όμω να εκτιμούν ότι είναι περισσότερε. Για να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτή την υστέρηση η οποία υπάρχει στην Κρήτη. Έχουμε ένα σχέδιο μεθοδικό σε εξέλιξη. Οι εκκρεμείς συντάξει δεν είναι μεγάλα τα νούμερα. Είναι, έχουν κατέβει πάρα πολύ. Είναι περίπου γύρω στις 2.000 αθρηστικά ε, οι ε, έχουν όμω διεκπαιρεωθεί. Υπήρχε πολύ παλαιό στόκ συντάξεων. Αυτέ που λέγατε παλιά ότι φεύγουν και πάνε τα μέσα, που λέγατε στη Βόρεια Ελλάδα, αυτέ όλε έχουν διεκπαιρεωθεί. Ήταν λοιπόν γύρω στι 15-16.000 συντάξει. Εμεί λοιπόν από τον Οκτώβριο πέρυσι, 21 του Οκτώβριου που αναλάβαμε τι διευθύνσει και, και μέχρι σήμερα, κάθε μήνα διεκπαιρεώνουμε 1.000-1500 συντάξει. Ενδεικτικό είναι μάλιστα ότι υπάρχουν μεμονωμένε περιπτώσει οι οποίε εξετάζονται εξονυχιστικά, καθώ υπάρχουν σοβαρά εμπόδια, τα οποία Προσπαθεί το προσωπικό να αντιμετωπίσει ώστε να κλείσουν οι παλιέ υποθέσει. Εδώ σα λέω συγκεκριμένα: είναι 15 περιπτώσει που είναι του 20. 15 μετρημένε περιπτώσει του ΙΚΑ που είναι του 20. Οι εκκρεμότητε αυτέ μπορεί και έχουν μείνει για διάφορου λόγου. Υπάρχουν και προβληματικέ. Περιπτώσεις. Και αυτέ όμω τι περιπτώσει μέχρι το τέλο του χρόνου θα τι έχουμε εξαλείψει. Τον διοικητή του ενιαίου φορέα κοινωνική ασφάλιση που επισκέφθηκε την τοπική διευθυνσία Ευκάλη Καρνασού, συνόδευσε ο κριτικό project manager για τι εκκρεμίε συντάξει και οικονομολόγο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, επικεφαλή μια ομάδα η οποία καλείται να λύσει το γόρδιο δεσμό των δύσκολων περιπτώσεων σε όλη τη χώρα, οι οποίε παραμένουν στα συρτάρια, είναι χρονοβόρε και πολύπλοκε. Τι εκκρεμότητε πίσω από το 2021, μιλάμε για περίπου 8.500 από τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, έχουμε τη βεβαιότητα ότι του επόμενου δύο μήνε θα μπορέσουμε να τι κλείσουμε και αυτέ και να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια. Άνθρωποι που σήμερα στα συστήματα του ΕΦΚΑ, σε όλα τα μηχανογραφικά συστήματα, δεν ε, εμφανίζονται ότι θεμελιών δικαίωμα στην ταξιοδότηση να πάρουν και αυτή τη σύνταξή του εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ε, στην Κρήτη, όπω σα είπε ο κύριο διοικητή, έχουμε πίσω από το 21 περίπου χιλιάδε περιπτώσει. Πάντω, όπω έχει ανακοινωθεί, οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ σηκώνουν μανίκια ώστε να περάσει ο ενιαίο φορέα στη νέα εποχή με απονομή συντάξεων μέσα σε λίγου μήνε. Πηγαίνουν οι συντάξει fast track. Οι συντάξει λεγόμενε εμπιστοσύνη. Υπάρχει το εξοφλισμένο που βάλει το έτοιμά του τώρα και πληρώνονται τον επόμενο μήνα. Έχουμε τι συντάξει μεταβιβάσει. Μεταβιβάσει ήρθε μια κυρία εδώ πέρα, κάναμε την αίτηση και σε μία ώρα είχε βγει η συντάξή τη. Με τη σοβαρή υποστελέχωση να αποτελεί μόνιμο αγκάθι για τι υπηρεσίε στην Κρήτη και να οδηγεί στην ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισμένων, ο διοικητή του ΕΦΚΑ υποσχέθηκε καλύτερε ημέρε, αν και όπω διευκρίνησε, ακολουθούνται συγκεκριμένε διαδικασίε. Προχθέ βγήκε στον αέρα μία προκήρυξη για προσλήψη 175 ατόμων. Είναι το πρώτο βήμα, ξεκινάμε και θα συνεχίσει και μεγάλος πανελλήνιος διαγωνισμός, πιστεύω ότι σε 7-8 μήνες θα έχουμε και καινούργιο προσωπικό.